ο κανονισμός έχει αναπληθεί από τον Απρίλιο η συζήτησή του. Εδώ το έχουμε συζητήσει κάποιες φορές. Έχει γίνει διαβούλευση και απορώ γιατί δεν έχει έρθει ένα τόσο σοβαρό θέμα για συζήτηση, αφού αφορά πολιτιστικούς συλλόγους, αφορά αθλητικά σωματεία, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Δήμος τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δύο πολύ σοβαρά θέματα. Και αυτό αναβάλλεται συνεχώς χωρίς να έχει δοθεί ποτέ καμία εξήγηση γιατί δεν έρχεται να ψηφιστεί. Όπως ξέρετε, η Συμμαχία Πολιτών με υπομονή ζητά να έχουμε κανονιστικές διατάξεις και για το ΚΕΠΑΠ και για τις λαϊκές εδώ και πολύ καιρό και για οπουδήποτε προβλέπεται από την νομοθεσία. Και περιμένουμε να μας πείτε γιατί δεν έρχεται και πότε θα έρθει να συζητηθεί αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της καθυστέρησης στην πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης στην Παταλίστρα και την Καλυθέα. Αν πάτε αυτή τη στιγμή και ειδικά σήμερα που βρέχει εκείνη την περιοχή, θα δείτε ότι η πρόσβαση στις κατοικίες είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν ασφαλτοποιημένοι δρόμοι, δεν έχουν αξιοποιηθεί οι κοινόχρηστοι χώροι και η απάντηση που δίνεται στους κατοίκους, και έχω την απάντηση εδώ, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του κ. Καβούλη πριν από καιρό, και είναι και εδώ οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι, μερικοί από τους ενδιαφερόμενους κάτοικους που θα παρακαλούσα να τους δώσετε τον λόγο για να μας εξηγήσουν καλύτερα το πρόβλημα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται γιατί καθυστερεί ο Δήμος να κάνει τα απαραίτητα έργα τα οποία προβλέπονται από το σχέδιο πόλης. Και καθυστερεί, από ό,τι φαίνεται από το έγγραφο το οποίο θα σας το δώσω, γιατί δεν πληρώνει ο Δήμος τις απαλωτριώσεις που πρέπει για να μπορέσουν να γίνουν τα έργα. Από ό,τι βλέπω ένα έγγραφο από τον κύριο Καβούρη προς την κυρία Κουρή Μαρίνα Καντονόπουλο, Γεώργιο, 15 Δόμου του 15, λέει ότι για την εκτέλεση εργασιών διάλυσης ασφαλτός στους εισοδούς στην περιοχή Παθαλίστας σε εφαρμογή της πράξης εφαρμογής του Παθαλίστα, η οποία ακυρώθηκε και αναφέρεται τις αποφάσεις εδώ, συντρέχουν οι απαιτούμενες όλες προϋποθέσεις, αλλά η πρόσβαση στο οικονομικό τετράγωνο 851-503 βάσει του σχεδίου της πράξης εφαρμογής θα μπορούσε να γίνει μία-δύο εναλλακτικές λύσεις. Για τα προαναφερθέντα ρημοτομούμενα τμήματα εκκρεμούν οι καταβολές αποζημιώσεων αυτών, ως εκ τούτου έως το πέρας των απαιτούμενων γι' αυτό ενεργειών, ο Δήμος δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες που αφορούν την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών σε αυτά. Έχω πληροφορηθεί και θα ήθελα να ακούσω από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι ο Δήμος δεν πληρώνει αρκετές από τις υποχρεώσεις που έχει, χωρίς τα και παρότι έχουμε ακούσει πριν από την κλάδα και ο Σταυρέλη να μας μιλάει το Ταμείο ξεχυλίζει από εκατομμύρια ευρώ, οι αταγές πληρωμής έχουν βγει εις βάρος του Δήμου, θα ήθελα να το επιβεβαιώσει αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, και καθυστερήσεις μεγάλες για τις καταβολές των τμήματων που ο Δήμος οφείλει σε πολίτες. Να δούμε λοιπόν αν είναι πολλά τα χρήματα αυτά, είναι πολύ οι ενδιαφερόμενοι, πόσες είναι αυτές οι διαταγές πληρωμής που έχουν βγει και γιατί ο Δήμος δεν προχωρά γρήγορα ένα τέτοιο έργο το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους που ζουν σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Κορίνθου. Δηλαδή, όποιος πάει εκεί τέτοια ώρα θα δει ότι οι συνθήκες που επικρατούν είναι συνθήκες Βορείου Αφρικής εκεί. Και θεωρώ ότι όλοι μας θα πρέπει να βοηθήσουμε να προχωρήσει γρήγορα το έργο της πράξης εφαρμογής, να ανοίξουν οι δρόμοι, να γίνουν κοινότητες στη χώρη για να έχουμε και εκεί την ποιότητα ζωής που περιμένουν οι κάτοικοι. Και θα ήθελα να τους δώσω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, να σας εξηγήσουν και οι ίδιοι περισσότερα και με λεπτομέρειες για το θέμα αυτό.